Κύριε Θάνο, από την προηγούμενο δεκαήμερο που είχαμε μια ανακοίνωση του σωματείου σας για το δραματικό πρόβλημα της ελέψεως μεγάλου αριθμού μεταναστών, τι ακριβώς έχει γίνει? Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι. Τίποτα. Τίποτα απολύτως. Και φαίνεται εξάλλου από τα σημερινά παραδείγματα. Πάνω από 200 άνθρωποι έχουν έρθει σήμερα από 4 πλευρές. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά και τα φαρμακεία και το σύλλογο που ό,τι μπορεί ο καθένας, γιατί είχαμε έλλειψη από γάντια και μας χορηγήθηκαν. Και οπωσδήποτε και το νοσοκομείο που είναι καθημερινά κοντά μας. Και τα τοπικά αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, οποιοσδήποτε άλλος, αλλά οι τοπικοί φορείς άπαντες. Δεν έχει γίνει κάτι ακόμα. Παρόλες τις επανειλημμένες συνεδριάσεις με τον κύριο Λιμενάρχη, με τους τοπικούς φορείς, περιφέρεια, δήμο και οτιδήποτε άλλο. Τι περιμένατε να γίνει για παράδειγμα? Εσείς επισημάνατε... Περιμένουμε να βρεθεί ένας χώρος. Αυτός εδώ δεν είναι χώρος. Άρα μιλάμε για χώρο. Κράτησης. Ναι, μα δεν είναι μια κράτηση τώρα. Εδώ αυτοί πάνε βόλτα στην πλατεία. Πάνε βόλτα στην πλατεία. Μα είναι ο χώρος χωρίς περίφραξη. Είναι 200 πλέον άτομα. Δεν υπάρχουν τουαλέτες. Πώς θα εξυπηρετηθούν αυτοί οι άνθρωποι, θέλετε να μου απαντήσετε? Μάλιστα. Δεν είναι θέμα λιμεναρχείου, είναι θέμα κοινωνίας τοπικής. Mm-hmm. Είναι το πρόβλημα σοβαρό και πολλοί πίστευαν ότι επειδή χειμωνιάζει θα μετριαστεί λίγο η κατάσταση. Δυστυχώς, εγώ πιστεύω ότι το πρόβλημα θα διωκωθεί τους επόμενους μήνες. Γιατί απέναντι έχουν πόλεμο, οι άνθρωποι θέλουν να σωθούν και πολύ καλά κάνουν με όποιο τρόπο θέλουν να διαφύγουν. Το ίδιο θα κάναμε κι εμείς. Αλλά εμείς δεν είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Εφόσον όμως δημιουργείται πρόβλημα και σε εμάς, πρέπει άμεσα να δοθεί μια λύση. Μάλιστα. Τι θα γίνει, κύριε Θάνο, αύριο όταν βρέξει? Αυτό έχω πει και εγώ. Αύριο όταν θα βρέξει, θα στηβάξουμε 200 ανθρώπους στα δύο σπιτάκια. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ο στρατός μας έχει χορηγήσει δύο έτσι, υπόστεγα, σαν τέντες, σαν σκηνές. Πολύ προσωρινό. Έχουμε παιδιά μικρά, ήρθαν βρεγμένα, ψάχναμε με ρούχα, κάλτσες, γάλατα. Πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Όποιος δεν το ζει δεν μπορεί να το καταλάβει. Το καταλαβαίνει ως ένα βαθμό.